Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας έχει γερμανικές ρίζες, γιατί κατά κάποιον τρόπο όλες οι συνταγές που θα δείξουμε έχουν φτιαχτεί από Γερμανούς ή στη Γερμανία. Ξεκινάμε φτιάχνοντας corn dogs γεμιστά με τόνο. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε μια φανταστική συνταγή που αγαπάνε όλοι, αλλά λίγο πιο country. Σνίτσελ γαλοπούλας. Και για γλυκό, ένα μοναδικό μπισκότο χριστουγεννιάτικο που θα έχει σχήμα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πραγματικά όλες οι συνταγές είναι πανεύκολες, πεντανόστιμες και είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαστείτε. Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε corn dogs γεμιστά με καπνιστό τόνο και σάλτσα ταρτάρ. Μια συνταγή που έχουμε συνηθίσει να τρώμε με λουκάνικο. Θα βάλουμε τόνο και αντί για να τηγανίσουμε, θα ψήσουμε στο φούρνο για πιο light εκδοχή και βέβαια θα συνοδεύσουμε με την αγαπημένη μας σάλτσα ταρτάρ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα corn dogs με καπνιστό τόνο και σάλτσα ταρτάρ θα χρειαστούμε για τα corn dogs 250 γραμμάρια νερό σε θερμοκρασία δωματίου, 18 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 30 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα αυγό για το άλυμα, αλάτι και αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης. Για τη γέμιση, 320 γραμμάρια πικάντικο καπνιστό τόνο τράτα, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 150 γραμμάρια καλαμπόκι σε κονσέρβα, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι άνηθο και χυμό από μισό λεμόνι. Για τη σάλτσα ταρτάρ, ένα κρεμμύδι μικρό, 100 γραμμάρια κάπαρι, 100 γραμμάρια αγκουράκι τουρσί, 100 γραμμάρια νερό, 350 γραμμάρια μαγιονέζα Heinz, χυμό από μισό λεμόνι, μισό ματσάκι μαϊντανό και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Για να φτιάξουμε corn dogs, το πρώτο που πρέπει να ετοιμάσουμε είναι τη ζύμη για τα corn dogs. Η ζύμη είναι πανεύκολη, δεν χρειάζεται καν μίξερ, απλά κάντε ό,τι κάνω και εγώ. Τι θα κάνει ο κύριος Άκης, φίλε Διονύση? Θα προσθέσει σε ένα μπολ το νεράκι που είναι σε θερμοκρασία δωματίου, δεν είναι από το ψυγείο, δεν είναι παγωμένο, γιατί θα πάρει πολύ ώρα να φουσκώσει το ζυμαράκι μας. Και θα προσθέσει μέσα και τη μαγιά. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Να βάλω μέσα και τη ζάχαρη? Να σου πω ότι το ζυμάρι από τα corn dogs είναι σχετικά γλυκό. Έχει μέσα και καλαμποκάλευρο, οπότε γλυκίζει και βάζει μια γεύση καλαμπόκι. Αυτό ακριβώς που θέλουμε. Λοιπόν, ανακατεύω ζάχαρη, μαγιά και νερό. Και σε αυτό το σημείο, ιδανικά τι θα ήθελα, φίλε Διονύση? Να αφήσουμε κάνα 15 λεπτό στην άκρη. Ίσως να ενεργοποιηθεί περισσότερο μαγιά. Άμα δεν έχετε χρόνο, συνεχίζετε, αλλά απλά θα πάρει περισσότερη ώρα να φουσκώσει μετά. Οπότε δεν κερδίζετε τίποτα. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα όλα τα υπόλοιπα μας υλικά, αλεύρι. Καλαμποκάλευρο, τη σόδα μας και το ελαιόλαδο. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Κοίτα τώρα εδώ, ανακατεύω. Εντάξει, με το σύρμα λίγο θα δυσκολευτώ γιατί θα δέσει κατευθείαν το ζυμάρι. Το σύρμα πάει στην άκρη. Ξέχασα να βάλω και αλάτι. Θέλω και λίγο αλατάκι εδώ. Και θα πάρω μία κουτάλα. Να κατέβουμε μια κουτάλα και θα δούμε ότι το ζυμάρι μας θα δέσει, θα κολλάει γενικά στα χέρια. Δεν μας πειράζει όμως. Είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Τώρα, τι κάνουμε, φίλε Μπελέση? Παίρνουμε ένα μπολ. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι. Εδώ. Βάζουμε λίγο λαδάκι ή άμα δεν θέλουμε να βάλουμε και άλλο λαδάκι, τι βάζουμε? Αλεύρι είναι το ίδιο πράγμα, είτε αλεύρι είτε λάδι. Ρίχνουμε μέσα στο μπολ. Εδώ, κλείνω μεμβράνη και τι περιμένω, φίλε Διονύση? Να ξεκουραστεί! Και να φουσκώσει. Βάλαμε μαγιά, οπότε μαγιά πρέπει να λειτουργήσει, να φουσκώσει το μείγμα μας, να γίνει τέλειο, να γίνει σεξι. Να σας πω ότι άμα δεν θέλετε να κάνετε αυτή τη διαδικασία με τη μαγιά,
αυτό που θα κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο το αντί για κανονικό αλεύρι και κατευθείαν μπορείτε να πλάσετε και να ετοιμάσετε το ζυμάρι σας, εντάξει. Για αυτούς που δεν έχουν υπομονή. Βέβαια, τη μαγιά δεν τη βάζουμε μόνο για να φουσκώσει ένα μείγμα, τη βάζουμε για ποιον άλλο λόγο, φίλε Διονύση? Για τη γεύση. Και έχω ήδη ένα ζυμαράκι έτοιμο εδώ πέρα για να σας δείξω πώς είναι. Κοιτάξτε, πόση υπομονή πρέπει να κάνουμε? Καμία ώρα. Παραπάνω. Τώρα, βγάζω το ζυμάρι μου εδώ. Πάει αυτό πίσω. Θα φέρω λίγο αλεύρι μπροστά. Θα φέρω και έναν πλάστη. Και αυτό που θα κάνω είναι να χωρίσω το ζυμάρι μου στα πόσα, φίλε Διονύση? Δεν ξέρω. 8 με 10 κομμάτια είναι μια χαρά. Λίγο αλευράκι εδώ. Ίσα-ίσα για να χειριστώ όλο πράγμα. Και κόβω το ζυμάρι μου στα 8 πάνω στο αλεύρι, εδώ στη μέση. 1, 2, 3, 4. Εύκολο ή δύσκολο? Τα ζυμαράκια μου είναι έτοιμα, περιμένω να τα γεμίσω. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ετοιμάσω τη γέμιση. Να σας πω ότι για αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω πικάντικο καπνιστό τόνο Τράτα, ο οποίος είναι ο μοναδικός τόνος ελληνικής παραγωγής. Καπνίζεται φυσικά σε φούρνο με ξύλα, έχει ελαφριά πικάντικη γεύση και δεν περιέχει συντηρητικά. Θέλουμε δύο συσκευασίες συνολικά για τα 8 μας κόντοκ, οπότε ανοίγω τη συσκευασία εδώ. Ένα. Πάρω και το δεύτερο. Δύο. Και έτσι όπως είναι. Θα σουρώσω τον τόνο μου. Γιατί το λάδι δεν το χρειάζομαι σε αυτή τη συνταγή. Θα το χρησιμοποιήσω στη συνέχεια όταν θα φτιάξω τη σάλτσα ταρτάρ για να την κάνω πιο πικάντικη. Αλλά προς το παρόν δεν χρειάζομαι, γιατί δεν θέλω μέσα η γέμισή μου να έχει λαδάκι. Λοιπόν, πάει ο πρώτος, πάει και ο δεύτερος. Και τι κάνουμε μετά, μόλις σουρώσουμε τον τόνο μας, φίλε Διονύση? Ανακύκλωση! Ανοίγω εδώ. Ρίχνω τον τόνο, πάω πίσω. Ξεπλένω τις συσκευασίες μου. Και έτσι όπως είναι, μαζί με το χαρτάκι μου, που τα πάω, ανακύκλωση. Εδώ είμαστε. Και θέλω να ολοκληρώσω τη γέμιση μου. Για να ολοκληρώσω τη γέμιση, τα πράγματα είναι απλά. Θα βάλω τον τόνο μου σε ένα μπολ. Θα προσθέσω μέσα λίγο τυρί κρέμα. Λίγο καλαμπόκι. Και λίγο άνηθο. Αλάτι, πιπέρι βάζω, Διονύση? Νομίζω πως δεν χρειάζεται, λόγω του τόνου που είναι. Μπράβο. Αλάτι δεν χρειάζεται να βάλω. Άμα θέλω να βάλω πιπέρι, μπορώ. Αλλά επειδή ο τόνος είναι και καπνιστός και πικάντικος, νομίζω πως δεν πρέπει να το κάνω με μπαχαρικά. Το μόνο που θα προσθέσω μέσα είναι ο άνηθος, που έτσι μου αρέσει πάρα πολύ το ψάρι. Και βέβαια, ίσα-ίσα μία εσάνς, ένα drop από λεμόνι. Το λεμόνι θα απογειώσει τη γεύση του τόνου και είναι αυτό ακριβώς που θέλω. Δεν θέλει πολύ, θέλει λίγο. Και ανακατεύουμε τα υλικά για τη γέμιση. Εδώ είμαστε. Πω πω, Παναγία μου. Άντε, γεια. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε να κάνουμε... Πω πω, είναι πετανόστιμο. Και σκεφτείτε αυτή τη γέμιση μαζί με το υπέροχο ζυμάρι από τα corn dogs που καλαμποκίζει, γλυκίζει, πραγματικά θα απογειωθεί όλο το θέμα. Λοιπόν, παίρνω αλεύρι εδώ, ανοίγω. Το αλεύρι είναι ο καλύτερος φίλος μου. Βλέπετε ότι άμα δυσκολεύομαι να ανοίξω, το αλεύρι με διευκολύνει. Πώς? Απλά βάζοντας αλεύρι λίγο πάνω στην επιφάνεια. Τώρα, παίρνω λίγο από τη γέμιση. Εδώ, απλώνω μέσα. Έτσι όπως είναι, τυλίγω. Δεν χρειάζεται να κολλήσετε σε αυτό το σημείο. Γιατί τα corn dogs θα πάνε στο φούρνο, η κάτω πλευρά της ένωσης θα πάει από κάτω, οπότε δεν χρειάζεται να κολλήσουμε με τίποτα. Έχω ένα ταψάκι εδώ και θα συνεχίσω ετοιμάζοντας όλα τα corn dogs μου. Τώρα, να δώσουμε χρώμα από πάνω στα corn dogs καθώς ψήνονται στο φούρνο? Γιατί όχι. Πώς μπορούμε να τα δώσουμε? Με αυγό. Με αυγό ή με γάλα. Ό,τι θέλουμε από τα δύο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είτε γαλατάκι μπορούμε να απλώσουμε από πάνω, είτε αυγό. Όλα δουλεύουν μια χαρά. Τι θέλετε να κάνω? Και τα δύο τα έχω. Αυγό ή γάλα? Εσύ ξέρεις. Αυγό θα μοιάζουν περισσότερο με εκλέρ. Με γάλα θα μοιάζουν περισσότερο με τσουρέκια. Τι θες? Μεγάλα. Είσαι σίγουρος? Δεν μου δώσεις την επιλογή. Ωραία. Αφού θες με γάλα, θα το κάνω με αυγό. Γιατί γάλα δεν έχω, ψέματα είπα. Λοιπόν, ένα βουλάκι εδώ το σπάμε. Θέλω ένα πινελάκι. Σπάμε εδώ το αυγό. Δεν χρειάζεται να βάλετε νερό. Τίποτα δεν χρειάζεται. Έτσι όπως είναι σκέτο.
Απλώνουμε πάνω με αυγό και βουαλά. Εύκολο ή δύσκολο, Μπελέση? Αυτό είναι πανεύκολο. Η φάση είναι ότι θυμίζουν λίγο πυροσκή, αλλά είναι corn dog, γιατί τα πυροσκή δεν έχουν μέσα καλαμποκάλευρο. Αυτό λέγονται τα corn dog, γιατί έχουν μέσα καλαμπόκι, το πιάνεις. Και εδώ πέρα τα έχουμε κάνει περισσότερο corn dog, γιατί έχουμε βάλει καλαμπόκι και μέσα. Λοιπόν, τώρα, άμα έχετε την υπομονή να περιμένετε 5 λεπτά και να φουσκώσουν λίγο παραπάνω, καλώς. Άμα δεν έχετε, πάλι θα φουσκώσουν μέσα στο φούρνο. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς και θα ψήσουμε 20 με 25 λεπτάκια. Ψήνω τώρα την πρώτη δόση. Θα ετοιμάσω και την επόμενη, να ψήσω και την επόμενη και μόλις ετοιμάσω όλα τα corn dog, θα φτιάξουμε και μια σάλτσα ταρτάρ και θα δοκιμάσουμε. Και πάμε να φτιάξουμε την tartar sauce μας. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ γρήγορη συνταγή. Απλά ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες μου. Λοιπόν, θέλουμε ένα μιξεράκι. Θα βάλουμε μέσα ένα κρεμμύδι. Μικρούτσικο, όχι μεγάλο. Πιστέψτε με, είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε σάλτσα ταρτάρ. Είμαι ειδικό στην ταρτάρ. Θα ρίξουμε μέσα την κάπαρη. Θα ρίξουμε μέσα αγκουράκι τουρσί. Έχω δώσει 100 γραμμάρια στη συνταγή αγκουράκι τουρσί. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Τα υπόλοιπα θα τα κρατήσετε ίδια. Λοιπόν, και όπως είναι, θα προσθέσω νεράκι. Αυτό που κάνουμε είναι πολύ ιδιαίτερο, αλλά να σας πω είναι επειδή η σάλτσα ταρτάρ πάντα έχει γεύση κρεμμύδι στο τέλος και ίσως να μην μας αρέσει, αυτό που κάνω είναι χτυπάω όλα τα υλικά μαζί, σουρώνω καλά να φύγει η κρεμμυδίλα, κρατάω τον πελτέ και ο πελτέ είναι η βάση της σάλτσα ταρτάρ. Εύκολο ή δύσκολο? Είναι πανεύκολο, είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις ταρτάρ. Δεν κάνω τόνους σε ένα ξενοδοχείο που δούλευα. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά, προσέχουμε να μην φύγει το νεράκι απ' έξω. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, με το που φτάσετε σε αυτό το σημείο και ανοίξετε το μιξεράκι, θα πείτε ότι τώρα τι είναι αυτό το φαγητό. Δεν θα σας φανεί πάρα πολύ σεξι αυτό που θα δείτε μέσα, αλλά δεν πειράζει, αυτό θα κάνετε και πιστέψτε με, στο τέλος θα βγείτε κερδισμένοι. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε ένα μπολάκι, μία πετσέτα, βάζουμε την πετσέτα μέσα και ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα. Προσθέσαμε νεράκι για αυτό το λόγο, γιατί θέλουμε να λιώσουμε τελείως την κάπαρη, το αγκουράκι τουρσί και το κρεμμύδι. Και τώρα τι κάνουμε, έτσι να φορέσω γάντια μπελέση, γιατί καταλαβαίνεις. Όχι, απλά άμα πιάσω το μείγμα που έχει κρεμμύδι, μετά το κρεμμύδι δεν φεύγει με τίποτα. Και μετά έχω να πάω, ξέρεις, στο γιο. Δεν μπορώ να το πιάσω. Λοιπόν, όπως είναι, στίβω καλά το μείγμα και θα μείνει ένα πράσινο υγρό, που αυτό το υγρό οφείλεται στην κάπαρη. Εντάξει? Ναι, ναι. Η κάπαρη το έχει βγάλει, βλέπετε, σφίγγω πάρα πολύ καλά. Θέλω να πάρω μόνο την πούλπα, μόνο τον πελτέ από μέσα. Και αυτός είναι ο τρόπος που κάνουμε ουσιαστικά tartar sauce. Το πρώτο drive-in που παρήχε corn dogs λέγεται πως ήταν στο Springfield στο Μισούρι των Ηνωμένων Πολιτειών το 1946, ενώ οι New York Times, έναν χρόνο αργότερα, έγραφαν πως υπήρχαν πλανόδια περίπτερα για corn dogs στις παραλίες της πόλης. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω τη μαγιονέζα μου. Η μαγιονέζα μας είναι Heinz. Παρασκευάζεται από αυγά ελευθέρας βοσκής και δεν περιέχει χρωστικές. Είναι πραγματική μαγιονέζα. Πραγματικά γίνεται με αυγουλάκια, οπότε θέλουμε την καλύτερη ποιότητα μαγιονέζας. Θέλουμε περίπου 300-350 γραμμάρια. Εδώ είμαστε. Φτάνει τόσο. Κλείνω τη συσκευασία μου και θα ψιλοκόψω και μπόλικο μαϊντανό. Το πράσινο χρώμα στη σάλτσα ταρτάρ το παίρνουμε από το ψιλοκομμένο μαϊντανό στο τέλος. Εδώ είμαστε. Ποιο άλλο υλικό πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσουμε μέσα, φίλε Διονύση? Τι έχουμε ξεχάσει να βάλουμε? Έχουμε βάλει λεμόνι, lime. Λοιπόν, σε μία έτσι πιο γκουρμέ εκδοχή, πιο γκουρμέ, πιο... Καταλαβαίνεις, πιο kinky, θα βάζαμε και lime. Παραδοσιακά συνταγή έχει λεμόνι. Θα πάω παραδοσιακά, θα βάλω λεμονάκι. Θα βάλω σίγουρα το μαϊντανό μου. Έχω αφήσει ένα κουτσάνι εδώ στην άκρη, δεν το βάζω μέσα. Μαϊντανό ψιλοκομμένο, οπωσδήποτε λεμόνι. Να βάλω αλάτι? Ναι. Τι ναι, βρε, έχω βάλει την κάπαρη μέσα. Έχω βάλει 100 γραμμάρια κάπαρη, δηλαδή. Δεν βάζεις αλάτι, αλλά βάζεις τι? Πιπέρι. Ανακατεύω. Και κυρίες και κύριοι, αυτή και μόνο αυτή είναι η σάλτσα ταρτάρ. Οτιδήποτε άλλο φάτε, οπουδήποτε άλλο και αν το φάτε, δεν είναι σάλτσα ταρτάρ. Κοιτάξτε εδώ, θα το καταλάβετε κατευθείαν από τη χαρακτηριστική υφή που θα πάρετε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι η καλύτερη σάλτσα που μπορείτε να σερβίρετε με ψάρι, τηγανιτό ή σε κάποια άλλη μορφή. Τώρα, θα σερβίρουμε αυτή την υπέροχη σάλτσα ταρτάρ με αυτά τα υπέροχα corn dogs. Πω, ωραία, ζεστά ακόμα, Παναγία. Φτάνουνε εδώ. Από δίπλα θα βάλω τη σάλτσα ταρτάρ μου. Και βέβαια, θα κόψω και λίγο λεμονάκι. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. 1, 2, 3, 4. Λίγα μυρωδικούλια για να πρασινίσει ο τόπος.
Και για ακόμα μια φορά αποδείξαμε πως στο Kitchen Lab είμαστε μοναδικοί. Δεν πεζόμαστε. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει άλλος. Τα κάνουμε μόνο εμείς εδώ. Σωστά, Μπελέση. Και τώρα μέσα πώς είναι, εδώ η φάση. Corn dogs γεμιστό με καπνιστό τόνο που θα ρίξω πάνω την tartar sauce μου. Θα δοκιμάσω και θα σας πω ότι αυτό που θα δοκιμάσω δεν περιγράφεται. Καλή μας όρεξη. Θα φάω τη μύτη και μετά το μέσα. Για τα corn dogs με καπνιστό τόνο και σάλτσα ταρτάρ, σε μπολ βάζουμε το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλεύρι, το καλαμποκάλευρο, τη σόδα, το ελαιόλαδο, αλάτι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί. Σε μπολ βάζουμε τον τόνο, το τυρί κρέμα, το καλαμπόκι, τον άνηθο ψιλοκομμένο, τον χυμό λεμονιού. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε τη ζύμη σε κομμάτια, ανοίγουμε με τον πλάστη, μοιράζουμε τη γέμιση και ρολάρουμε να κλείσουν. Βάζουμε σε ταψιά με λαδόκολλα, αλείφουμε με το αυγό και ψήνουμε. Για τη σάλτσα ταρτάρ, σε μιξεράκι βάζουμε το κρεμμύδι, την κάπαρη, το αγκουράκι τουρσί, το νερό και χτυπάμε καλά. Βάζουμε το μείγμα σε πετσέτα και στίβουμε για να φύγει όλη η υγρασία. Μεταφέρουμε την πάστα που μένει σε μπολ, προσθέτουμε τη μαγιονέζα, τον μαϊντανό ψιλοκομμένο, τον χυμό λεμονιού, πιπέρι και ανακατεύουμε. Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Μια συνταγή αρκετά healthy που πραγματικά θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον να μπείτε στην κουζίνα σας 100%. Θα φτιάξουμε σνίτσελ γαλοπούλας. Θα πανάρουμε με βρώμη, θα ψήσουμε στο φούρνο, θα φτιάξουμε μια ωραία σαλάτα και θα σερβίρουμε. Η απόλυτη εκδοχή στο σνίτσελ, στην πιο healthy version που μπορείτε να πάρετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σνίτσελ γαλοπούλας με σαλάτα θα χρειαστούμε 1 κιλό φιλέτο στήθος γαλοπούλας, 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 60 γραμμάρια παρμεζάνα, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας εστραγκών, 3 αυγά, 200 γραμμάρια βρώμη, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Για τη σαλάτα, 300 γραμμάρια παντζάρια βρασμένα, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, χυμό από ένα λεμόνι, χυμό από ένα λάιμ, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, μισό μήλο πράσινο, 325 γραμμάρια σαλάτα ζωηρή μπαρμπαστάθης, πιπέρι και αλάτι. Έτσι όπως είναι, θα πάρω τη γαλοπούλα μου και θα την κόψω σε ωραίες φετούλες. Εδώ θα ανοίξω μικρά σνιτσελάκια. Τώρα εννοείται πως άμα δεν το κάνετε εσείς, ποιος μπορεί να το κάνει? Ο χασάπης σας. Κάτσε να βγάλω το παραφύλετο εδώ, να υπάρχει στην άκρη, για να μην κόβετε. Και κόβω ωραίες φέτες εδώ, που θα χτυπήσω ωραία και όμορφα με τον πάτη μου. Φίλε Διονύση, εγώ. Τώρα, άμα δεν θέλουμε να το κάνουμε με μπάτι, μπορούμε να αφήσουμε ολόκληρα τα κομμάτια όπως είναι. Αλλά, άμα χτυπήσουμε λίγο με τον μπάτι, θα μαλακώσει ακόμα περισσότερο το σνίτσελ γαλοπούλας. Και είναι αυτό που θέλουμε ακριβώς. Θέλουμε να γίνει μαλακό, να γίνει σεξι, να γίνει πάρα πολύ ωραίο. Παναγία μου. Και έτσι όπως είναι, θα κόψω και το παραφύλετο. Το παραφύλετο γιώνει από μόνο του, είναι το πιο μαλακό σημείο στο φιλέτο. Εγώ εδώ πέρα ένα σφυράκι. Σε περίπτωση που δεν έχετε σφυράκι, τι έχετε στο σπίτι σίγουρα? Μια κατσαρολίτσα. Έχετε κάτι δυνατό, ακόμα και να μην έχετε τίποτα, σίγουρα ακόμα και με το χέρι σας. Μπορείτε να βαρέσετε το φιλέτο και να ανοίξει. Το βλέπεις? Εντάξει. Δηλαδή ο μπάτης είναι υπερβολή εδώ πέρα. Το καταλαβαίνετε. Απλά θα το χρησιμοποιήσω γιατί το έχω. Είναι ωραίο. Στην Γερμανία, την Αυστρία και τη Βόρεια Ιταλία, το σνίτσελ είναι πολύ δημοφιλές φαγητό. Ενώ και στο Ισραήλ, όπου το μετέφεραν Εβραίοι Ασκενάζοι, αποτελεί πολύ διαδεδομένο έδεσμα, παρόλο που δεν είναι μέρος της τοπικής κουζίνας της χώρας. Τώρα, πάμε να προσθέσουμε τα υλικά των τριών μαρινάδων που θέλουμε. Θέλουμε ένα μείγμα με τα αλεύρι, ένα μείγμα με τα αυγά και ένα μείγμα με το τελικό αποτέλεσμά μας που θα είναι η βρώμη. Στο πρώτο μείγμα έχουμε αλεύρι. Παρμεγιάνο ρετζιάνο. Παρμεζάνα. Θα βάλω λίγο μπούκοβο και αυτό το μυρωδικό που έχω εδώ είναι το εστραγκόν. Σε περίπτωση που δεν το βρείτε, θα βάλετε ρίγανο. Εντάξει. Μας αρέσει. Μην παίρνεις αυτό το πρόσωπο, δεν είναι κάτι που θέλω να βλέπω. Θέλω να σου αρέσει. Ανακατεύω παρμεζάνα, αλεύρι, μπούκοβο και μυρωδικά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση έχω βάλει στραγγόνα, αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Στο αλάτι θα είστε έτσι φιδωλοί. Δεν χρειάζεται να βάλετε γιατί βάλαμε την παρμεζάνα. Αλλά πιπεράκι μπορούμε να βάλουμε. Εδώ, να γίνει έτσι πικάντικο. Όχι, Παναγία μου.
Τι μαρινάδα είναι αυτή. Το συγκεκριμένο αλεύρι, έτσι όπως το έχουμε φτιάξει, είναι μαγεία. Είναι συγκλονιστικό, είναι μοναδικό. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να προσθέσω εδώ πέρα αυγουλάκια. Τρία αυγουλάκια θα βάλω, μια χαρά είναι, φτάνουνε. Ένα. Δύο. Τρία. Εδώ είμαστε. Τώρα εδώ θα βάλουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Λίγο όμως αλάτι και πιπέρι. Ουχου! Και έτσι όπως είναι, χτυπάμε μπελέσι να γίνει ομοιόμορφο το μείγμα μας. Σεξι. Τώρα, όπως είναι η γαλοπούλα μου, πάει μέσα στο μείγμα με το αλεύρι, την παρμεζάνα, το εστραγκόν. Οπότε, βάζω στο αυγό και μετά βουτάω μέσα στη βρώμη. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Εύκολο. Τα ψάρα. Με λαδόκολλα. Πάει πάνω το σνίτσελ. Το πρώτο, το ωραίο, το σωστό. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι να τελειώσω με όλα μου τα σνιτσελάκια. Αν και κάνουμε μια healthy εκδοχή, πρέπει οπωσδήποτε να ψήσω με λίγο λαδάκι. Εδώ είμαστε. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 200-210 βαθμούς. Θέλουμε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, ώστε να πάρει γρήγορα κρούστα και να μην ψηθεί πολλή ώρα μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, βάζω μέσα. Εδώ είμαστε. Ψήνω αυτά, ψήνω και αυτά και ετοιμάζουμε μία ωραία σαλάτα για να σερβίρουμε το ωραίο μας σνίτσελ. Κατά τη δεκαετία του 1850, πολλοί Γερμανοί μετανάστες βρέθηκαν στο Τέξας, όπου το μοσχάρι ήταν πολύ πιο προσιτό. Και έτσι εκεί ξεκίνησε η παράδοση του μοσχαρίσιου σνίτσελ, το οποίο έπρεπε να χτυπηθεί αρκετά καλά, αφού σαν κρέας δεν ήταν όσο τρυφερό ήταν το κοτόπουλο. Τα σνίτσελ μου σχεδόν είναι έτοιμα, οπότε πάμε να ετοιμάσουμε μια ωραία σαλάτα healthy για να σερβίρουμε μαζί. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε έτσι γεύση στο παντζάρι. Το παντζάρι που έχω πάρει είναι έτοιμο σε vacuum συσκευασμένο. Σωστά, Μπελέση? Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να του δώσουμε γεύση, να το αναζωογονήσουμε σαν να το έχουμε ψήσει εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Οπότε, βάζω πάνω στη φωτιά μια γκριέρα και άμα δεν έχει την γκριέρα, ένα τηγανάκι αντικολλητικό κάνει μια χαρά και ανάβω full extra τη φωτιά μου. Να σας πω ότι χρησιμοποιώ φυσικό αέριο Zenith που προσφέρει και ρεύμα και φυσικό αέριο. Αλλά και τα δύο συνδυαστικά για ακόμα περισσότερη οικονομία. Λοιπόν, με φυσικό αέριο το φαγητό γίνεται πιο νόστιμο και βέβαια τα φαγητά μας γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Όσο πιο δυνατή είναι η φωτιά, τόσο πιο νόστιμο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε τα παντζάρια. Για τα παντζάρια τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πολύ απλά, παίρνω εδώ πέρα τα παντζαράκια μου. Θα τα κόψω σε τέταρτα και θα κουμπίσω όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να κουκκινήσουν τα χέρια μου. Και βάζω πάνω στην γκριέρα. Θα βάλω πάνω στην γκριέρα. Εσείς, άμα δεν έχετε γκριέρα, όπως σας είπα, μπορείτε να βάλετε κανονικά ένα τηγανάκι και το τηγάνι το αντικολλητικό κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Έχω βάλει καθόλου λάδι ως τώρα εδώ πέρα? Όχι. Γιατί? Δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται? Το παντζάρι κατ' εξοχήν είναι ένα λαχανικό που έχει αρκετά σάκχαρα από μόνο του. Γι' αυτό το λόγο και το red velvet cake, όπως και το καρότο, γενικά έχει ζαχαρίτσα και αυτή η ζαχαρίτσα θέλουμε να καραμελώσει. Δεν βάζουμε λάδι, αφήνουμε σκέτο το παντζάρι στο τηγάνι για να κάνει μία κρούστα, αυτή την κρούστα που θέλουμε, και ουσιαστικά να αξιοποιήσουμε 100% το παντζάρι. Είναι άλλο υλικό άμα το ψήσουμε και άλλο υλικό άμα δεν το ψήσουμε. Τώρα, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη σαλατάρα μας. Παίρνουμε ένα ωραίο μπολ και πάμε να φτιάξουμε ένα ωραίο dressing στην αρχή. Θέλουμε λίγο μουστάρδα. Λίγο μέλι. Παναγία μου. Θα βάλω λίγο λεμόνι και lime. Αυτά μου βρίσκονται, αυτά τα βάλω. Αν έχετε lime, βάλτε μόνο lime. Αν έχετε λεμόνι, βάλτε μόνο λεμόνι. Αν έχετε και τα δύο, βάλτε και τα δύο. Θέλουμε να είναι όξινη η σαλάτα μας. Θέλει να βγάζουμε οξύτητα. Γενικά τα citrus, πορτοκάλι, λεμόνια, lime. Τι άλλο, Διονύση? Μανταρίνια, άλλο. Grapefruit. Όλα μας κάνουνε. Όλα έχουν χαρακτήρα και όλα θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη μαγειρική μας. Και γενικά, αν έχετε κανένα φρούτο που βλέπετε ότι ίσως
και να μην είναι τόσο εντελεστικό για να το φάτε. Έτσι, γιατί μπορεί να έχουν περάσει μέρες, εξωτερικά μπορεί να μην είναι όμορφο, αλλά εσωτερικά έχει ζουμί που πραγματικά μας κάνει για να ντρέσει. Και πάμε να συνεχίσουμε. Βάλαμε το λεμόνι μας, βάλαμε την οξύτητα, τι πρέπει να προσθέσουμε. Ωραίο ελαιόλαδο. Θα βάλω και το λαδάκι μου. Μου αρέσει αυτό ο τρόπος να κάνει σαλάτα, είναι πάρα πολύ έτσι ωραίος, πάρα πολύ ρουστικ. Όλα τα υλικά που χρειάζομαι για το dressing, αλάτι, πιπέρι. Θέλω και λίγα μυρωδικά. Και βέβαια θέλω. Έχω λίγη ωραία φρέσκια ρίγανη εδώ. Αν δεν έχετε ρίγανη και έχετε βασιλικό, έχετε δυόσμο, θα βάλετε όποιο μυρωδικό σας αρέσει. Θα ρίξω και αυτά μέσα. Εδώ, έτσι όπως είναι, έχω λερώσει το κουτάλι με την μπουστάρδα. Ανακατεύω το dressing μου. Και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε. Και το dressing είναι μοναδικό. Το παντζάρι έχει ένα πολύ καλό φίλο. Ποιος είναι αυτός ο φίλος? Ο κύριος Μήλος. Ο Μήλος με το παντζάρι κάνουν πολύ καλή παρέα. Είναι κολλητοί φίλοι και μας αρέσει να το χρησιμοποιούμε. Θέλω να πάρετε ένα μιλαράκι πράσινο. Θέλουμε να κάνουμε κάτι healthy, οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια φιλοσοφία. Να κόψετε ωραίες φετούλες εδώ. Κάνει, αλλά το πράσινο θεωρείται πιο healthy. Είναι πιο healthy. Έχει λιγότερες θερμίδες. Δεν είναι ότι είναι πιο healthy. Γιατί λέει ο γιατρός ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό το κάνει πέρα, δεν λέει. Δεν μας είπαν ένα κόκκινο ή πράσινο μήλο, μας λένε ένα μήλο γενικά. Το πράσινο έχει λιγότερες θερμίδες, αλλά να σου πω την αλήθεια, όποτε τρώω πράσινο μήλο, μου ανοίγει η όρεξη, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν το παθαίνεις και εσύ αυτό. Εμένα μου ανοίγει η όρεξη. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνω το μήλο μέσα στο dressing. Μια σαλατάρα που θα γίνει αυτή. Πάρα το κουτάλι. Ανακατεύω με το dressing εδώ και στο καπάκι θα ρίξω μέσα. Για... Αυτός είσαι. Πάνε και τα παντζάρια μέσα. Και έτσι όπως είναι αχνηστά, αφήστε να δουλέψει το dressing στα παντζάρια. Θα κοκκινήσει η σαλάτα μας, βλέπετε. Κάνει αυτό το bleeding που μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια η σαλάτα μας είναι σαλάτα, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη. Γιατί τι χρειάζεται για να είναι ολοκληρωμένη? Τη σαλάτα. Γιατί ως τώρα είναι λαχανικά με φρούτα. Οπότε, σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω σαλάτα ζωηρή οικογενειακή μπαρμπαστάθης. Είναι τριπλοπλημένη, καθαρισμένη, έτοιμη για κατανάλωση και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και βιταμίνη Α. Θα προσθέσουμε τη μισή συσκευασία γιατί είναι αρκετή ποσότητα. Εδώ. Και ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ το υπέροχο dressing με τα παντζάρια και η υπέροχη σαλάτα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, έχω ψήσει το ένα ταψί από τα σνίτσελ εδώ. Οπότε πάμε να σερβίρουμε. Έχω ένα αρό πιάτο εδώ και να πάρω λίγο απ' όλα, σαλατούλα. Βάζουμε το παντζαράκι μας εδώ μαζί με τη σαλάτα και βέβαια το μιλαράκι μας. Πω, εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν στο μιλώ, ε. Δεν είναι πολύ σεξι. Και πόσα σνίτσελ θες στη μερίδα σου, Μπελέση? Να μην πάρω 4-5. Λοιπόν, βλέπεις, όσα σημεία ακούμπησε το λάδι, τι έχει κάνει? Έχει πάρει αυτό το χρώμα του τηγανιτό. Σε όσα σημεία δεν ακούμπησε το λάδι, έχει μείνει η βρώμια τόφια. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται το λαδάκι οπωσδήποτε για να το ψήσουμε. Πόσα θες, δύο? Βάλε μου δύο, άντε. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, με αυτή τη συνταγή μπορείς να φας και αυτό εδώ το κομμάτι. Δυόμιση. Για το σνίτσελ γαλοπούλας με σαλάτα, κόβουμε την γαλοπούλα σε λεπτές φέτες και τις χτυπάμε με τον μπάτι. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, την παρμεζάνα, το μπούκοβο, το εστραγόν, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ βάζουμε τα αυγά, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σε τρίτο μπολ βάζουμε τη βρώμη. Περνάμε διαδοχικά τις φέτες γαλοπούλας από το αλεύρι, το αυγό και τη βρώμη και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και ψήνουμε. Για τη σαλάτα, σε ψιστιέρα σε δυνατή φωτιά, βάζουμε τα παντζάρια σε 4 κομμάτια. Σε μπολ βάζουμε μουστάρδα, μέλι, χυμό από ένα lime και από ένα λεμόνι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και ανακατεύουμε. Κόβουμε το μήλο σε λεπτές φέτες και το βάζουμε στο μπολ με το dressing. Προσθέτουμε τα παντζάρια, τη σαλάτα, ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Και πάμε στην τελευταία μας συνταγή. Μια χριστουγεννιάτικη συνταγή που θα λατρέψετε όλοι. Μπισκότα με τζίντζερ, κανέλα και μπόλικα spices που θα τα κάνουμε να μοιάζουν με χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πολύ εύκολα, αν και ακούγεται πολύπλοκο, δεν είναι. Απλά δείτε τα υλικά και ξεκινάμε.
Για τα μπισκότα χριστουγεννιάτικο δέντρο θα χρειαστούμε: για τα μπισκότα 170 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ, μία πρέζα γαρίφαλο, 250 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 80 γραμμάρια μέλι, ένα αυγό μεσαίο, έναν κρόκο, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία πρέζα αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική. Για τη βουτυρόκρεμα, 200 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 180 γραμμάρια κουβερτούρα λευκή Nestlé Dessert και μισό κουταλάκι του γλυκού πράσινο χρώμα ζαχαροπλαστική σε πάστα. Για το σερβίρισμα, κασκάς. Σήμερα η συνταγή μας είναι πολύ πιο ιδιαίτερη, πολύ πιο εύκολη και ένας τρόπος που θέλω να σας δείξω οπωσδήποτε. Λοιπόν, η συνταγή θα γίνει στο κατσαρολάκι. Άναψα τη φωτιά μου. Καλά, και άμα έχετε τηγάνι, βάλετε τηγάνι. Απλά θέλουμε να πάρουμε έτσι ένα ανοιχτό χρώμο κατσαρολάκι για να δούμε πότε το βούτυρο θα έχει γίνει μπέρνουαζέτ. Θα έχει πάρει ωραίο χρώμα. Βέβαια, άμα θέλετε, παραβλέπετε αυτή τη διαδικασία και απλά αγιώνετε το βούτυρο και συνεχίζετε τη συνταγή. Αλλά το μπέρνουαζέτ είναι πολύ πιο ιδιαίτερο βούτυρο. Έχει αυτή τη γεύση και το άρωμα του φουντουκιού που θέλουμε και είναι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή. Τώρα, για να φτιάξουμε μπέρνουαζέτ, τι χρειαζόμαστε? Το καλύτερο βούτυρο που υπάρχει. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο που παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Χρειάζομαι 170 γραμμάρια για τη συνταγή μου, οπότε ανοίγω εδώ τη συσκευασία μου και όπως βλέπετε έχει 50, 100, 150, εδώ είναι 170. Οπότε κόβω το βούτυρό μου όπως είναι και τι θα το κάνω, φίλε Μπελέση? Και τι θα θέλω να κάνει με το που το ρίξω μέσα? Να λιώσει. Όχι απλά να λιώσει. Θέλω να καεί. Το βλέπεις? Ναι, ναι, ναι. Θέλω να το καμπουρδίσω. Ήδη στις άκρες άρχισε να παίρνει αυτό το υπέροχο χρώμα που σου έλεγα πριν. Και ουσιαστικά θέλω να κάνω μπέρνουαζέτ και να μην το κάψω. Θέλω να πάρει ωραίο χρώμα. Κοίταξε εδώ. Πω πω Παναγία μου. Έγινε καστανιζέ, το βλέπεις? Και αυτή τη στιγμή το βούτυρο βγάζει αρώματα. Η αλήθεια είναι πως θέλει λίγο ακόμα, αλλά πάντα υπολογίζουμε ότι καθώς σβήσουμε τη φωτιά μας και βγάλουμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά, τι συνεχίζει να κάνει το βούτυρο? Να ψήνεται. Οπότε, άμα το ψήσω 100% εδώ, στο τέλος αυτό που θα πάρω είναι ένα καμένο βούτυρο και είναι κάτι που δεν θέλω. Αυτό που θα δούμε στο μπέρνουαζέτ είναι κάποια ειζήματα εδώ κάτω. Βλέπεις εδώ? Βλέπεις πόσο ωραίο που έχει γίνει και καστανιζέ? Μπράβο. Αυτά τα βουτυράκια που φαίνονται κάτω, αυτά τα μικρά, τα σποτάκια, ναι, είναι αυτό που ουσιαστικά μας δίνει όλη τη γεύση. Τώρα εδώ μέσα, καθώς καίει το βούτυρο, θα προσθέσω κανέλα, τζίντζερ και γαρίφαλο, τα κλασικά αρωματικά που έχουμε στα κούκκι στα χριστουγεννιάτικα. Κανέλα, τζίντζερ, γαρίφαλο και κατευθείαν θα ανακατέψουμε εκτός φωτιάς, καθώς είναι ζεστό το βούτυρο, γιατί? Για να βγάλουν όλα τα αρώματά τους στο μέγιστο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω ένα μπέρνουαζέτ με αρωματικά όνειρο. Θα προσθέσω μέσα και τη ζάχαρη την καστανή. Όπω Παναγία μου, ένα πράγμα. Ανακατεύω. Δεν θα λιώσει τελείως η ζάχαρη. Έγινε έτσι μια ελαφριά πάστα. Και μόλις βάλουμε τη ζάχαρη, θα προσθέσουμε και το μελάκι μας. Εύκολο, δύσκολο? Πώς το βλέπεις, φίλε Μπελέσος, τώρα? Εμένα μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, και ανακατεύω εδώ και όπως θα δούμε, αυτή τη στιγμή έχει χωρίσει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, αλλά όλα είναι ελεγχόμενα. Γίνεται ακριβώς αυτό που θέλουμε. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να έχετε λίγο υπομονή, 10 λεπτάκια, 15, να κρυώσει λίγο το μείγμα, γιατί θα ρίξουμε μέσα τα αυγά. Δεν θα λερώσω άλλο μπολ, εσείς θα λερώσετε όμως, γιατί άμα καίει το κατσαρολάκι που καίει τώρα, δεν θα βγει σωστά η συνταγή. Οπότε θέλω ένα αυγό, ένα κρόκο, 50 το αυγό, γιατί είναι πολύ. 50 γραμμάρια, normal, όχι γίγας, μεσαίο. Ένας κρόκος, μου έκαναν τρίπλα, μου βάλανε τον κάτω από εκεί, ναι. Και ένα αυγό, οπότε ανακατεύω αυγό με κρόκο μέσα, εφόσον κρυώσει το μείγμα, γιατί αλλιώς υπάρχει περίπτωση να δούμε ένα ωραίο scramble eggs με καστανή ζάχαρη, κανέλα και γαρίφαλο. Πολύ προχώ, αλλά νομίζω ότι δεν τρώγεται, το καταλαβαίνετε. Και το αυγό έχει τη μαγική ιδιότητα κατευθείαν να δένει το μείγμα μας. Κοιτάξτε εδώ. Ναι. Πλουτς, ξαφνικά εκεί πέρα που υπήρχε αλλού το βούτυρο, αλλού η ζάχαρη, γίνανε ένα ωραίο μείγμα και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα στερεά μας. Τα στερεά μας είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε αλάτι, αλεύρι και σόδα. Ρίχνω και τη σόδα μέσα. Ανακατεύω όλα τα στερεά. Πρέπει να ανακατέψω εδώ πέρα. Άμα δεν το ανακατέψεις, να ξέρεις ότι έχεις κάνει λάθος, Μπελέση. Θα ρίξω μέσα και το αλεύρι. Εξαφανίστηκε το κουτάλι. Κάτσε να το ψαρέψω. Εδώ είμαστε.
Όχι, δεν είναι συνταγή το κουτάλι. Και ανακατεύουμε όλα μας τα υλικά. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Καλό θα ήταν να το αφήσει να κρυώσει λίγο, γιατί όσο πιο ζεστό είναι, τόσο πιο δύσκολα. Εύκολα θα απλώνεται, απλά δεν θα είναι διαχειρίσιμο, δεν θα είναι σωστό. Είναι λάθος. Λοιπόν, και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Είναι το κλασικό ζυμαράκι για gingerbread cookies. Τα μπισκοτάκια τα χριστουγεννιάτικα που φτιάχνουμε. Και όπως είναι, παίρνουμε το ζυμαράκι μας, το χωρίζουμε στη μέση. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε το ζυμαράκι μας, το βάζουμε πάνω στη λαδόκολλα. Στην αρχή αρχίζουμε, ανοίγουμε λίγο με τα χέρια. Αυτό σας λέω, είναι εύκολο ζυμάρι. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε και να δυσκολευτείτε, γιατί όλοι μπορείτε να τα καταφέρετε. Λοιπόν, μπελές, τώρα βάζουμε πάνω στη λαδόκολλα και ανοίγουμε. Θέλω να κάνετε τα μπισκοτάκια λεπτά. Δηλαδή, σαν να έχουμε 10 σελίδες χαρτί κολλημένες. Τόσο πάχος. Εντάξει, και έτσι όπως είναι, νομίζω ότι αυτό είναι το επιθυμητό μέγεθος. Το βλέπεις. Μπορείς να δείξεις λίγο το πάχος, ρε μπελέση, να καταλάβει και ο κόσμος. Εδώ. Τόσο. Ούτε πολύ παχύ, ούτε πολύ λεπτό, όσο πρέπει να είναι το μπισκότο. Δεν έχουμε κάτι διωγγωτικό εκτός από τη σόδα, που η σόδα εξουδετερώθηκε λόγω του ότι ρίξαμε τη σόδα μέσα στο μείγμα μας πριν. Δεν θα φουσκώσουν πολύ τα μπισκότα, οπότε μην αγχώνεστε. Όσο σχήμα έχουν τώρα, τόσο σχήμα θα έχουν και μετά από το φούρνο. Και έχω 5, 6 και 7 εκατοστά κουπάτ και θα χρησιμοποιήσω αυτά τα κουπάτ. Σε περίπτωση που δεν έχετε κουπάτ, έχετε σίγουρα κούπες στο σπίτι σας διαφορετικού μεγέθους. Οπότε 3 διαφορετικά ποτήρια μπορείτε να πάρετε και να χρησιμοποιήσετε. Αυτό που θέλω είναι. Πάντα μα πάντα να σκέφτεστε ότι πρέπει να βάζουμε ένα από το καθένα. Δηλαδή, μην πάρετε και κόψτε ένα από το εξάρι όλη τη λαδόκολλα. Θέλω ένα εξάρι, ένα πεντάρι και ένα εφτάρι. Όχι, δεν φτιάχνουμε Ολυμπιακή αεροπορία. Τώρα θα πάω, ας πούμε, ένα. Άντε να κόψω δύο. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Ένα, δύο εφτάρια, δύο εξάρια και δύο πεντάρια. Ένα, δύο. Εύκολο. Τώρα, για να το μεταφέρω, θέλω μία ταψάρα. Κατάψα. Κατάψα. Ναι, ναι. Κατάψα. Για να κρυώσει. Τώρα ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Τι κάνουμε. Βγάζουμε τα μπισκοτάκια έτσι όπως είναι παγωμένα. Δεν χρειάζεται πολύ στην κατάψυξη και σε 10 λεπτάκια έτοιμα θα είναι. Τώρα, αν αφήσετε και ολόκληρο το βράδυ, δεν πειράζει. Θέλουμε ίσα-ίσα να παγώσει το βούτυρο, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία εδώ που σας δείχνω. Πολύ απλά, παίρνουμε, βάζουμε σε ένα ταψάκι. Μαζί με λαδόκολλα. Όπως σας είπα, μην φοβάστε, δεν θα φουσκώσουν πάρα πολύ, απλά αφήστε λίγο κενό, μην τα κολλήσετε. Εδώ εντωμεταξύ δεν έχω κάνει καλή διαρρύθμιση. Όπως είδατε, δεν έχω αξιοποιήσει όλο το μπισκότο μου. Αλλά δεν πειράζει, γιατί σε λίγη ώρα με το μαλακώσει, ξαναπλάθω ξανά το ίδιο, εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα ψήσω όλα μου τα μπισκότα και μόλις τα ψήσω, θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς και θέλουν περίπου 10 λεπτάκια. Δεν θα ψήσετε πολλά τα ψιά μαζί. Ένα-ένα τα ψιά, ψηλά-ψηλά εσχάρα, με το που βγει το ένα βάζετε το επόμενο. Οπότε συνεχίζω μέχρι να τελειώσω τα μπισκότα μου και όταν τελειώσω τα μπισκότα, θα φτιάξουμε τη βουτυρόκρεμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πρώτα χριστουγεννιάτικα μπισκότα έφεραν οι Ολλανδοί στις αρχές του 17ου αιώνα λόγω μιας αλλαγής στους νόμους εισαγωγής προϊόντων από τη Γερμανία που έκαναν τα cookie cutters διαθέσιμα στις αμερικανικές αγορές. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη βουτυρόκρεμα. Για τη βουτυρόκρεμα ξανά το ίδιο. Βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου θέλουμε. 200 γραμμάρια περίπου. Εδώ, ωραίο βουτυράκι Lurpak. Ανοίγω. Οπ. Εδώ είμαστε. Παίρνω το βουτυράκι μου, το ρίχνω στο μίξερ εδώ και πάμε να προσθέσουμε και την άχνη ζάχαρη. Στην αρχή ξεκινάμε με βούτυρο και άχνη ζάχαρη, αλλά πριν χτυπήσω το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, πάμε να λιώσουμε την κουβερτούρα μας. Λοιπόν, έχω λίγο νεράκι εδώ πέρα στο βραστήρα, έχω το κατσαρολάκι μου, να κάνουμε ένα γρήγορο μπεν-μαρί. Γενικά θέλω να λιώσετε την κουβερτούρα σας εδώ πέρα σε μπεν μαρί, γιατί δεν θέλουμε να την παραζεστάνουμε. Δεν θέλουμε να τη ζεστάνουμε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια στο βουτυρό κρεμά μας. Λοιπόν, ρίχνω το νερό μέσα, εδώ, βραστό. Από πάνω το μπολάκι μου. Και βέβαια σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω κουβερτούρα λευκή Nestlé Dessert με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Κόβεται εύκολα, λιώνει εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάχνετε. Λοιπόν, θέλω μία συσκευασία ολόκληρη. Εδώ, 180 γραμμάρια. Και επειδή χρειαζόμαστε συγκεκριμένη Nestlé Dessert λευκή σε αυτή τη συνταγή, τι δεν θέλω, φίλε Διονύση. Να αρχίζουμε να τσιμπολογάμε. Μην ανοίξετε τώρα και αρχίσετε να κόβετε κομμάτια εκεί πέρα και να τη φάτε όλοι.
Βλέπετε ότι θέλουμε να γίνεται η διαδικασία σωστά. Ρίχνω την κουβερτούρα μου μέσα και βέβαια όπως σας είπα εδώ πέρα δεν θέλω να το παρακάνουμε με την κουβερτούρα, δεν θέλουμε να την παραζεστάνουμε. Μόλις λιώσετε ότι αρχίζει να λιώνει εδώ, βγάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να συνεχίσει το λιώσιμο εκτός φωτιάς, γιατί καίει πάρα πολύ το μπολάκι μου, οπότε θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία και εγώ με κι εγώ, εντάξει, το μπολκέι. Εδώ είμαστε, οπότε εδώ και εδώ. Το βγάζω μπελέσι. Μπράβο. Γιατί να θυμάσαι, η λευκή κουβερτούρα πάντα λιώνει πιο γρήγορα από την μαύρη κουβερτούρα, εντάξει. Συνεχίζω να ανακατεύω και αυτό που θέλω είναι οπωσδήποτε να φροντίσω η κουβερτούρα μου να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή να μην είναι ζεστή. Βάζω το χέρι μου μέσα, είναι ζεστή. Έτσι και έτσι, δεν είναι. Είναι λίγο. Αλλά όσο ώρα μου πάρει να χτυπήσει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, τι θα γίνει η κουβερτούρα μου, θα έχει κρυώσει 100%. Αφήνω στην άκρη την κουβερτούρα να κρυώσει και χτυπάω στο μίξερ το βούτυρο μαζί με την άχνη ζάχαρη. Πόση ώρα? 14. Καλά, όχι 14, θέλουμε να φρατέψει, να γίνει ωραία. 20. Θα χτυπήσουμε λίγο παραπάνω. Θέλει 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η βουτυρόκρεμα είναι έτοιμη, έχει αφρατέψει. Θα ρίξω μέσα και την κουβερτούρα μου. Όπως βλέπετε, είναι κρύα. Σχεδόν έχει παγώσει. Αυτό ακριβώς θέλουμε, Διονύση, γιατί άμα είναι ζεστή, τι είπαμε ότι θα γίνει? Θα λιώσει το βούτυρο και γενικά θα νερώσει βουτυρόκρεμα. Λοιπόν, πριν ρίξω το τελευταίο ανακάτεμα, θα προσθέσω και λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής πράσινο, γιατί θέλω να γίνει πράσινο το δεντράκι μου. Οπότε θα πάω λίγο στην αρχή έτσι φιδωλά. Δεν θα το παρακάνω. Βέβαια, αυτό το χρώμα ζαχαροπλαστικής είναι τούμπανο, το έχουμε στο e-shop μας. Θέλει πολύ λίγο. Αλλά θα χρησιμοποιήσω λίγο στην αρχή. Λοιπόν, ανακατεύω. Και η βουτυρόκρεμά μας είναι έτοιμη. Σε περίπτωση που θέλετε να είναι πιο πράσινη, βάζετε και άλλο πράσινο χρώμα. Εμάς μας αρέσει αυτό το χρώμα, φίλε Διονύση. Ναι. Είναι ωραίο. Εντάξει. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Λοιπόν, έτσι όπως είναι. Έχω ένα κορνεδάκι εδώ πέρα με μια ωραία μύτη. Τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είχε παραπάνω διαδικασία, αλλά πιστέψτε με. Αξίζει, θα το δεις στο τέλος. Δηλαδή, άμα το κάνεις μπελέσει μαζί με την κόρη σου αυτό, θα τρελαθεί η κόρη σου. Τέλεια. Λοιπόν, η βουτυρόκρεμα είναι εδώ. Και πάμε να στήσουμε τα δεντράκια μας. Τώρα είναι το fun part της υπόθεσης. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Η δυσκολία έχει περάσει. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, κόβουμε το κορνεδάκι. Yeah. Αυτό είναι. Και ήρθε η ώρα να στήσουμε τα δεντράκια μας. Θα πάρουμε όλες τις βάσεις και θα τις βάλουμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάρω το ψαλιδάκι μου στην άκρη και πάμε να χτίσουμε την πρώτη βάση. Εδώ. Φυσικά φτιάχνουμε μία βασούλα από πάνω και το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε ποιο είναι, μπελέσει. Καλά. Ναι. Να πάρουμε το επόμενο μισθό και να καταπαθώσουμε. Εντάξει, τώρα το παίζεις έξυπνος, έτσι. Όχι. Μ' αρέσει. Έχει πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Εδώ. Και εδώ. Πάμε για το επόμενο. Και πάμε ακριβώς με το ίδιο τρόπο, εδώ. Και πάμε για την τελευταία στρώση, φίλε Μπελέση. Πώς το βλέπεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας? Καλό. Είναι καλό. Δυνατό. Άξιζε ο κόπος. Τώρα πρέπει να δώσουμε πολύ σημασία στην κορυφή. Οπ! Θα βάλουμε και τα πακιά. Άμα θες. Και ήρθε η ώρα να στολίσουμε. Και εδώ. Οι φαντούλες. Μπορείτε να βρείτε παντού και στο e-shop μας και όπου θέλετε. Και κάπως έτσι νομίζω ότι θα συνεχίσουμε φτιάχνοντας τα υπέροχα δεντράκια μας. Θα μου αφήσετε λίγη ώρα γιατί θέλω να ασχοληθώ. Για τα μπισκότα χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά, βάζουμε το βούτυρο και το αφήνουμε να λιώσει. Αφαιρούμε από τη φωτιά, βάζουμε την κανέλα, το τζίντζερ, το γαρίφαλο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το μέλι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε το αυγό, τον κρόκο και ανακατεύουμε.
Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, αλάτι, τη σόδα, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε τα στερεά υλικά στο κατσαρολάκι, ανακατεύουμε με κουτάλι και συνεχίζουμε με τα χέρια. Κόβουμε τη ζύμη σε δύο κομμάτια και μεταφέρουμε το κάθε κομμάτι σε λαδόκολλα. Ανοίγουμε την κάθε ζύμη, την κόβουμε με κουπάτ, μεταφέρουμε τη ζύμη με τη λαδόκολλα σε ταψί και βάζουμε στην κατάψυξη. Μεταφέρουμε τα μπισκοτάκια σε ταψί με λαδόκολλα, ψήνουμε σε δύο δόσεις, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσουν. Για τη βουτυρόκρεμα, σε μπεν μαρί βάζουμε την κουβερτούρα, αφήνουμε να λιώσει και μετά να κρυώσει. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, την άχνη και χτυπάμε να αφρατέψει. Βάζουμε τη λιωμένη κουβερτούρα, το πράσινο χρώμα και χτυπάμε. Μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, βάζουμε τα μεγάλα μπισκότα στο πιάτο σερβιρίσματος, απλώνουμε βουτυρόκρεμα, τοποθετούμε από πάνω τα μεσαία μπισκότα, απλώνουμε βουτυρόκρεμα, βάζουμε τα μικρά μπισκότα και απλώνουμε πάλι βουτυρόκρεμα. Σερβίρουμε με κασκάς. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Τρεις φανταστικές συνταγές, η μία καλύτερη από την άλλη. Ποιος φανταζόταν ποτέ ότι με λίγο τόνο και λίγο αγάπη μπορείτε να φτιάξετε corn dog στο φούρνο με tartar sauce μόλις σε ελάχιστο χρόνο. Στη συνέχεια φτιάξαμε το σνίτσελ το κλασικό στην πιο healthy εκδοχή με βρώμη και ψημένο στο φούρνο με μια υπέροχη σαλάτα με παντζάρια και dressing από λεμόνι και για το τέλος φτιάξαμε ένα υπέροχο γλυκό που όντως θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Χριστουγεννιάτικο, αλλά άμα θέλουμε το κάνουμε και μη χριστουγεννιάτικο γιατί η συνταγή για τα μπισκότα πραγματικά τα σπάει και η συνταγή της βουτυρόκρεμας και αυτή τα σπάει. Πού θα βρουν τις συνταγές φίλε Μπελέση? Το καλύτερο μακράν site μαγειρικής που υπάρχει στον κόσμο. Πού μπορούν να βρουν οτιδήποτε χρειάζονται στην κουζίνα τους? Στο e-shop μας. Και βέβαια μην ξεχάσετε να κάνετε follow σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, Viber. Αυτά. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας ραντεβού σας εύχομαι καλό απόγευμα, να μαγειρεύετε συχνά με αυτούς που αγαπάτε και για αυτούς που αγαπάτε. Καλό σας απόγευμα. Πάμε, 3-2 όνομα. Και προσέξτε γιατί είναι πάρα πολύ ζωηρή και μπορεί να σας φύγει. Ακούς, Πάνο, είπα την Τζίνα να κάνουμε παστίτσιο μουσακά. Πρώτα το μουσακά και από πάνω ένα παστίτσιο. Γρήγορη όμως.